την 20/11 αστυνομική μας μετά από αξιοποίηση εχθρών πληροφοριών και πολυήμερη παρακολούθηση κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν έναν 17χρονο Ρωμά στην πόλη των Πατρών, σε βάρος του οποίου υπήρχε ένταλμα σύλληψης του ανακριτού πατρών για διακεκριμένες περιπτώσεις σκλωτών. Μετά την προσαγωγή του, η σχετική έρευνα που υπακολούθησε και εφόσον αυτός ήταν ύποπτος για διάπραξη πολλών αδικημάτων, διαπιστώθηκε ότι είχε συστήσει 11μιλή ομάδα, πάλι Ρωμά, με τους οποίους σε διαφορετική σύνθεση κάθε φορά διέπρατε κλοπές, ληστείες, διαρρήξεις και λοιπές αξιόπινες πράξεις, ειδικότερα. Και αφορά το χρονικό διάστημα από αρχές του 2011 έως και σήμερα. Είχε διαπράξει 5 ληστείες και 74 περιπτώσεις κλοπών και διαρρήξεων. Συγκεκριμένα, 61 διαρρήξεις και κλοπές σε σπίτια, 4 σε οχήματα, 1 σε κατάστημα και 8 σε άτομα πεζά με τη μέθοδο της επασχόλησης ή του εναγκαλισμού. Από τη δικογραφία που σχηματίστηκε, προέκυψε ότι από τη δράση τους αυτή την παράνομη είχαν επωφεληθεί πάνω από 225.000 ευρώ. Η δικογραφία μετά την ολοκλήρωσή της υποβλήθηκε στον κύριο Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Πατρών. Διευκρινιστικά σας λέω ότι η υπόθεση δεν έχει κλείσει και συνεχίζει να ερευνάται.